Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σου πω λίγα πράγματα για τη ζωή μου. Πρόσφατα είχα βγει στο εξωτερικό, μια μαγική εμπειρία, γιατί όταν βγαίνεις στο εξωτερικό είναι εκεί που συνειδητοποιείς πόσο κρίση έχει η Ελλάδα. Υπάρχει κάποιος που έχει πάει πρόσφατα στο εξωτερικό? Τέλεια. Μιλάνο, κάποιος από εκεί, Μιλάνο, τέλεια. Να μην πάτε, κλέβουν στο Μιλάνο. Εντάξει, βγήκα στο εξωτερικό και γνώρισα έναν άνθρωπο από την Αιθιοπία. Πρώτη φορά γνωρίζω άνθρωπο από την Αιθιοπία. Του λέω από πού είσαι, μου λέει από την Αιθιοπία, μου λέει εσύ από πού είσαι, του λέω από την Ελλάδα, μου κάνει. Α, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Το οποίο είναι συγκλονιστικό γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο επίπεδο να μας λυπούνται οι Αιθίωπες. Έτσι, υπάρχουν άτομα στην Αφρική που λένε πω, έχω φάω 40 μέρες, αλλά ευτυχώς δεν είμαι Έλληνας. Και είναι καταπληκτικό γιατί άμα το θυμάστε παλιά, ειδικά τα Χριστούγεννα όταν ήμασταν παιδιά, κάναμε ράνους για τα παιδιά στην Αφρική. Άνοιγε την τηλεόραση, έβλεπε παιδιά τη Αφρική, έβγαινε ένα τύπο από το πλάνο, ήταν το παιδάκι στην Αφρική με τι μύγε γύρω-γύρω και σου λέγε δώσε λεφτά να σώσει το παιδάκι στην Αφρική. Γιατί δεν κάνουμε το ίδιο για τα Ελληνόπουλα? Να ανοίγει το πλάνο αντί για να μαυράει να έχει ένα Ελληνόπουλο, το Μιτσάρα. Αντί για μύγε Αφρική να έχει αυγουστιάτικα τζιτζίκια γύρω από τη μούρη του. Να βγαίνει ο τύπο από την άκρη του πλάνου και να λέει αυτό είναι ο Μίτσο. Είναι παιδί τη κρίση. Με μόνο 1 ευρώ τη μέρα μπορείς και εσύ να βοηθήσεις το Μίτσο να αγοράσει το καινούριο iPhone. Και να δίνουν. Αλλά είναι ωραίο. Όταν βγαίνεις στο εξωτερικό, καταλαβαίνεις και τις διαφορές που έχουμε με το εξωτερικό. Μία μεγάλη διαφορά είναι ότι στο εξωτερικό, όταν βγάζουν ένα νόμο, όλοι τον σέβονται. Λένε νόμος, παπ, τον υπακούνε. Στην Ελλάδα ο νόμος είναι λίγο επιλογής. Είναι λίγο αν σου ταιριάζει. Σήμερα μ' αρέσει, αύριο δεν μ' αρέσει, δεν τον υπακούω. Κλασικό παράδειγμα γι' αυτό είναι ο νόμος για το αντικαπνιστικό. Έτσι, σε όλο τον πλανήτη απαγορεύσαν το κάπνισμα. Στην Ελλάδα απαγορεύσαμε τα τασάκια. Βρήκαμε παραθυράκι οι Έλληνες. Γιατί τα τασάκια είναι που σκοτώνουν. Κανείς δεν έχει πεθάνει από τσιγάρο. Όλοι από τασάκια πεθαίνουνε. Έτσι, πας σε ένα μαγαζί, λες μπορώ να καπνίσω. Βεβαίως. Πού? Παντού! Παντού, παντού, παντού! Ωραία, μπορώ να έχω ένα τασάκι, μα τι λέτε κύριε! Είστε παράνομος! Πάρτε ένα γλαστράκι! Πάρτε ένα ποτήρι με νερό, ρίξτε το στο πάτωμα. Λες και θα μπει ο άλλος για έλεγχο. Τι γίνεται, καπνίζουμε όλοι, πρόστιμα. Δεν έχουμε τα σάκια. Α, okay, τα λέμε, εντάξει. Είναι καταπληκτικό. Έχω δει πινακίδα σε μπαρ το οποίο έλεγε απαγορεύεται το κάπνισμα από 1η Ιουλίου. Χωρίς χρονολογία. Αυτή η πινακίδα έχει ισχύει μόνο την 1η Ιουλίου. 30 Ιουνίου θα λες από αύριο είναι, κάπνισε αγόρι μου. 2 Ιουλίου θα λες από του χρόνου, μη σαν χώνει. Καταργούμε. Υπάρχει ένας νόμος στο εξωτερικό, η διάβαση πεζών, το ξέρετε. Που σταματάνε τα αυτοκίνητα για να περάσουν οι πεζοί. Στην Ελλάδα περπατάμε και λέμε, α, ποιος ζωγράφισε ζέμπρες στο πάτωμα. Υπάρχει μόνο μία διάβαση πεζών που σεβόμαστε στην Ελλάδα και αυτή είναι στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο. Εκεί σταματάνε όλοι για να περάσουν οι τουρίστες. Ακόμα και τα ρήφα θα σταματήσει για να περάσει τουρίστας. Το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Γιατί ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα, η πρώτη επαφή με την Ελλάδα, τι είναι, ότι στην Ελλάδα σταματάμε στη διάβαση πεζών. Αυτό καταχωρεί εκείνη την ώρα. Κατεβαίνει, λέω, ο πολιτισμός, σταματάνε. Την επόμενη μέρα που θα είναι στο Σύνταγμα, πάνε διαστήσεις Βασίλης Σοφίας, πάει ο τουρίστας. Έτσι θα καταστραφεί η οικονομία μας. Μη σταματάτε στη διάβαση πεζών. Έχουμε καταργήσει μέχρι και το φλας. Είναι συγκλονιστικό το φλας. Παλιά για να αλλάξει λωρίδα, έβγαζε φλας, έβλεπε ο άλλος οδηγός και σ' άφηνε και έμεινε μπροστά του. Τώρα κανείς δεν βγάζει φλας. Γιατί κανένας άλλος οδηγός δεν αφήνει κανέναν να μπει μπροστά του. Γιατί είμαστε όλοι μέσα στα νεύρα. Κανείς δεν θέλει κανέναν μπροστά του. Θες να αλλάξει λωρίδα τώρα όπως έτσι, κάνεις ένα παπ, μπήκα! Σου κονάρε, άντρε βλάκα, σου βγάλω και φλας.